Καλημέρα σας. Το καλοκαίρι ήρθε. Οπότε εμείς τι ήρθαμε να κάνουμε. Ήρθαμε πάλι στο υπέροχο Ηράκλειο να μοιράσουμε χρήματα για να προσφέρουμε θέαμα. Πάμε γρήγορα να βρούμε τους παίχτες μας και να παίξουμε τα όμορφα παιχνίδια μας. Πάμε. Έχεις ανθρώπους που σ' αγαπάνε στη ζωή σου. Έχεις ανθρώπους που νοιάζονται για σένα πραγματικά. Ανθρώπους που θα είναι εκεί πάντα για οτιδήποτε συμβεί. Ήρθαμε τώρα να κάνουμε το ξεκαθάρισμα. Ας βγάλεις τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται από τη ζωή σου. Το πρώτο μας παιχνίδι είναι το εξής. Βρίσκουμε ανθρώπους. Τους κάνεις μία αναπάντητη. Αν δεν σε πάρουν πίσω στο επόμενο λεπτό, δεν θα πάρεις μία. Αν σε πάρουν τηλέφωνο, σημαίνει ότι έχεις ανθρώπους δίπλα σου που νοιάζονται και θα σου δώσω 10 ευρώ να σκεράσεις καφέ. Πάμε. Δύο αναπάντητες. Κλείνουμε. Αν σε πάρουν πίσω στο επόμενο λεπτό, παίρνεις ένα δεκαρικά και φεύγεις. Εντάξει. Είσαι έτοιμη? Ναι, είμαι. Ωραία. Ποιο θα πάρεις? Το αγόρι μου. Ελπίζω να του κόψει. Ελπίζω να του κόψει. Η πατριαρχική κοινωνία. Δεν χτυπάει. Εντάξει, πάει μία. Κλείστον. Τώρα περιμένουμε. Αν είναι να το αφήσω να χτυπήσει το δύο φορές. Θα το σηκώσει. Κάνω το άλλη μία αναπάντητη. Έλα, σου δίνω άλλη μία αναπάντητη. Αναπάντηση. Αναπάντηση. Μία αναπάντητη κάνεις. Πάρ' τη μαμά. Η μαμά πάντα θα σε πάρει τηλέφωνο, ειδικά 11 παρατέταρτο, να δω τι θα της πεις, για ποιο λόγο είσαι στο δρόμο. Ωραία. Εσύ θα απαντήσεις. Εγώ θα απαντήσω. Τη Μόνικα. Τη Μόνικα. Τη Μόνικα. Ποιος είναι αυτή τη Μόνικα? Μια φίλη μας. Μόνικα. Μια φίλη μας, ναι. Ωραία. Να κάλεσε. Ωραία. Τη Μόνικα. Κλείσου. Ωραία. Τώρα περιμένουμε. Δεν ξέρω να πάρω. Νο. Δύο δεν έχω. Νο. Μερσέ καλώς ένα λεπτά. Να μην την πάρω μία. Νο. Πού δεν το είδε. Μα αυτό είναι το θέμα. Να δούμε ότι το είδε. 8! 7! 2, 6! 5! 4! Σου είπα να πάρεις τη μαμά εξ αρχής, γιατί δεν πήρες τη μαμά. 2! 1! Δεν έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ήταν το πιο γρήγορο. Ρε Μόνικα! Είσαι χαζή! Να τη Μόνικα. Αυτή είναι η Μόνικα. Πήγαινε εκεί! Καλημέρα Μόνικα. Και εσύ η Μόνικα που δεν σήκωσε το τηλέφωνο και χάσαμε άλλα 10 ευρώ. Τι, δεν το σήκωσε μόνο. Λοιπόν, σου δίνω την ευκαιρία να βγάλεις εσύ 10 ευρώ. Ωραία, ναι. Άκουσε με προσεκτικά. Κάνεις μία αναπάντηση σε κάποιο άνθρωπο. Ναι. Όποιον θες. Αν σε πάρει πίσω το επόμενο λεπτό, 10 ευρώ. Να μου το απαντήσει. Όχι, δεν θα σου απαντήσει, δεν θα προλάβει να σου το απαντήσει. Γι' αυτό λέγεται αναπάντητη. Αλλιώς θα λεγόταν απάντητη. Κάποιο σημαντικό άνθρωπο ζωή που δεν θα σε γράψει τελείω και θα το πάρει πίσω. Θα πει τι γίνεται. Ποια? Ιραία. Ποια είναι η Ιραία? Η κολλητή μου. Συγγνώμη, στην παρέα υπάρχει κάποιο που έχει ένα φυσιολογικό όνομα, Μαρία, Άννα, κάτι, όχι. Για πάμε. Ωραία, προς την παρόντα τη σκόνη. Αναπάντητη, κλείστο. Α, το σήκωσα. Έπρεπε να το κλείσει. Αναπάντητη. Είσαι χαρά. Τα καινούργια παιχνίδια, γιατί. Αντώνη. Ναι. Είσαι έτοιμο. Εντάξει, μάνα μου. Τη μάνα σου. Το έχω άνετα. Άμα ήταν να με πάρει πίσω, θα παίρνω τον πατέρα μου. Ωραία. Δεν εμπιστεύεσαι τη μάνα σου και ο πατέρα όταν τον παίρνει σε το σκόνη. Ναι. Σε τι οικογένεια ζούμε? Πολύ χάλια οικογένεια. Όλες οι σκέψεις αυτές περνάνε το μυαλό σου, τις εκφράζεις αμέσως. Ναι. Νομίζω έχω θέμα με αυτό. Θες να κάνουμε κάτι, άκου. Ναι. Θα κάνεις αναπάντηση στον πατέρα σου. Αν πάρει τώρα, φαντάζομαι να πάρει πατέρα του τώρα. Για να δούμε. Θα έχουμε απάντηση από τον κηδεμόνα 1 ή τον κηδεμόνα 2. Έλα. Ω, με πήρε! Αν το σκώσω. Ναι. Καλημέρα σας. Έλα, μπαμπά. Έλα κάτω. Από το σχολείο του γιού σας τηλεφωνούμε. Ναι. Γιώκα σας είναι ο Αντώνης. Ναι. Μόλις κέρδισε 10 ευρώ. Επειδή σας έκανα να πάντη και τον πήρατε τηλέφωνο πίσω. Γιατί ένας γονιός δεν σταματάει ποτέ να είναι γονιός. Ευχαριστώ μπαμπά. Δεν πάω κανένα χιλιάρικο να είστε εκεί. Τόσο μπαμπάς. Ευχαριστούμε μπαμπά, να είστε καλά. Πάω να τα παίξω όλα στοίχημα. Αυτό το δεκάρικο στο δίνει ο πατέρας σου. Γιατί αυτό με έβαλε, γιατί μου είπε ότι εξ αρχή έχει αμφιβολίε γι' αυτόν. Βρε τον άνθρωπο ο οποίο με το που δει την αναπάντησή σου θα σε πάρει. Αναπάντητή σου. Νομίζω ότι όποιον διαλέξω θα του σηκώσει αμέσω. Τι λε, μωρέ. Αναπάντητη, δηλαδή κάνει τουτ. Ωραία. Το έχω. Νομίζω ότι δεν έχουν μεγαλώσει με την αναπάντητη. Ποιον παίρνουμε? Τον πατέρα μου. Αναπάντητη. Μάλλον. Δεν το σηκώσει. Δεν τον παίρνει. Ηρέμησε, Μαρή. Το έχω. Το κλείσες. Ναι, το έχω. Έχουμε ένα λεπτό. Επιλέξαμε και πάλι τον μπαμπά. Νάτον. Ο μπαμπάκος παίρνει τηλέφωνο. Ο μπαμπάς μας έχει μοιράσει πλούσια τώρα, σήκωσε το. Να τη σηκώσω. Ναι, ο μπαμπάς του είναι, ο δικός μου είναι. Σήκωσε το. Μίλησε. Όχι, όχι. Έλα. Έλα. Γεια. Πηγαίνω εγώ τώρα. Έχω σχεδόν φτάσει. Ψεύτρα. Εντάξει.
μετά. Εντάξει. Ναι, 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 οκ, okay, bye bye. Ναι. Γιατί τόσο άγχος. Ηρέμησε. Βιάζομαι. 10 ευρώ να φάρεις ταξί. Γεια. Έλα κάτω. Θα δουλέψεις μετά. 10 ευρώ σου δώσω. Κατέβα γρήγορα. Δεν θα σε δει κανείς. Θα σε καλύψω εγώ. Ποιον άνθρωπο, αν του έκανες αναπάντητη, θα σε έπαιρνα αμέσως πίσω τηλέφωνο. Έχει κάτι μάνα μου. Για πάμε. Πες και εμένα δεν με αγαπάει τόσο πολύ τελικά. Ωραία, ας τα παίξουμε όλα για την αγάπη για 10 ευρώ. Ας εκμηδενήσουμε τη μητριαρχική σχέση που έχουμε στην οικογένειά μας. Ένα τούτ. Το κλείνεις. Πάρε μαμά. Και για πες τι άλλα. Έχεις εμπιστοσύνη στη μαμά σου να σε πάρει. Όχι. Έλα ρε μαμά. 6, μια δουλειά έχεις να κάνεις. 5, 4, 3, 2, πήγε και 10. 1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, τίποτα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ποιον διαλέγεις. Νονά μου. Με τον Νονά σου μιλούσουμε όλους τώρα. Πας να τη φέρεις στο φουσέκι. Λίγος κούκος είναι θέμα με το K12, μιλά από VHF 216 σε Beer Tone. Ωραία, 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 τη μαμά μου. Τη μαμά. Τέταρτη μαμά σήμερα. Χτύψε. Ναι, πιστεύω να έλεγα. Τη μαμά θα σου δώσω δεύτερη να πάνε, όχι άλλον. Α, τη μαμά. Ναι, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε πάρει 4 μαμάς, λέω δεν το σηκώσει καμία. Τι μήνυμα θα περάσουν προς τα έξω. Κάτσε να το ακούσω ότι χτυπάει μία φορά. Αυτό, σε παρακαλώ, μπράβο, κάνω το έτσι να σιγουρευτούμε. Αχ, ωραία, κλείστο. Περίμενε. Σε ξαναπαίρνω σε λίγο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν το πιο σύντομο που είχαμε. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Κάτι συμβαίνει με τις μαμάδες σήμερα. Τι μέρα, μήπως έχει λαϊκή σήμερα. Μήπως θα το κόψουνε κι αυτό. Ποιον θα πάρεις. Μαμά μου. Πέμπτη μαμά για σήμερα. Να σε ενημερώσω πριν πάρεις ότι 4 μαμάδες που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής δεν το έχεις σηκώσει καμία. Η δικιά μου θα σηκώσει. Μ' αρέσει αυτή η εμπιστοσύνη που έχεις στην οικογένεια. Μαμά. Κέρδισα 10 ευρώ. Πίσω. Επειδή είσαι καλή μαμά και με πήρες πίσω. Και αν χώθηκες για μας. Έλα, γεια. Έχεις μαμά, μπαμπά, σχέση δεν έχεις. Πρέπει να το... Έχεις. Όχι. Ωραία. Είδες. Υπάρχει κάποιος φίλος που θα του κάνεις αναπάντητη να σε πάρει πίσω. Ναι. Εγώ όσα χρόνια είμαι δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Το είπες στο τηλέφωνο. Το είπα και με πήρα τηλέφωνο. Θα πάρεις τη μάνα σου. Το κλείνεις, ναι, με το που κάνει του, έκανε τούτ. Ναι. Ωραία. Πιστεύω θα σε πάρει. Ή αν της κάθε φορά που την παίρνεις τηλέφωνο της ζητάς λεφτά, πες να μην σε πάρει. Σου δίνει ο τρομερός παραγωγός μας άλλη μια ευκαιρία. Εμένα λέει. 3, 2, 1. Ναι! Απάντησε. Έλα μαμά. Ωραία, είσαι σε μάθημα. Τίποτα, τίποτα. Έγραψες πολύ καλά, πες. Η Ελληνίδα μάνα. Ποτέ τίποτα, για ένα τηλεπαιχνίδι, για ένα τηλεπαιχνίδι. Τηλεπαιχνίδι. Ευχαριστώ μαμά, πάρα πολύ. Θες να σου πεις ότι την αγαπάς, φίλε. Σε αγαπώ πάρα πολύ μαμά. Αυτά τα λεπτά μοιράζουν, παιδιά. Τα συναισθήματα είναι... Τα έδωσα, φίλε. Αυτός από το πρωί προσπαθεί να φάει λεφτά. Το καλοκαίρι ήρθε για τα καλά, οπότε εμείς ψάξαμε να βρούμε κάποιο ίσκιο για να μπορέσουμε να κάνουμε το υπέροχο γύρισμα χωρίς να πάθουμε εγκάβματα από τον ήλιο. Οπότε έχουμε μαζί μας τους. Φωτεινή. Νίκος. Αλέξανδρος. Νάγια. Και με αυτά τα 4 άτομα θα παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι για σήμερα. Το οποίο είναι τι, ποιο ζευγάρι γνωρίζει καλύτερα τον άνθρωπο που έχει δίπλα του. Οπότε αυτός ο οποίος θα βρει τις περισσότερες κοινές απαντήσεις νικάει και παίρνει 50 ευρώ. Πάμε γρήγορα. Λοιπόν. Θέλω ονόματα για τις ομάδες. Το πρώτο όνομα για την πρώτη ομάδα είναι. Άστο, εσύ. Γιατροί. Δεν είναι πολύ πρωτότυπο, αλλά κανένα. Λοιπόν, το δεύτερο όνομα για τη δεύτερη ομάδα θα είναι. Prime. Δεν μ' αρέσουν τα ονόματα. Θα τα αλλάξω. Λοιπόν, εσείς θα είστε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Και εσείς θα είστε ο Αργυρός. Λοιπόν, ο Αργυρός παίζει πρώτος. Αφού περάσει ο κύριος από μπροστά μας. Πάμε. Λοιπόν, φοράμε τη μασκούλα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Σε αυτό μπορείτε να μου απαντήσετε αν θέλετε. Α, ναι. Ωραία. Ποιος είναι πιο πιθανό να μεθύσει πρώτος σε ένα πάρτι. Ποιος είναι πιο πιθανό να ξυρίσει το κεφάλι του επειδή βαριέται. Ποιος είναι πιο πιθανό να διευθύνει μια παράνομη επιχείρηση. Ποιος είναι πιο πιθανό να δραπετεύσει σε διαφορετική χώρα για ένα χρόνο. Ποιος είναι πιο πιθανόν να αλλάξει επαγγελματική καριέρα. Ωραία. Ποιος είναι πιο πιθανόν να εγκαταλείψει τη σχολή του.
Υπέροχα. Μ' αρέσει που το έχετε πάρει σοβαρά και οι δύο. Ποιος είναι πιο πιθανό να βγει ραντεβού με πρώην φίλου του ή πρώην φίλη τους. Ωραία. Ποιος είναι πιο πιθανό να ξεκινήσει ένα καυγά. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι πιο πιθανόν να γίνει διάσημος. Υπέροχα. Βγάλτε τις μάσκες. Σκίσαμε. Σκίσατε, μιλάμε, κάνατε πάταγο. Νόμιζα ότι έχετε συνοηθεί από πριν. Βρήκατε τέσσερις. Τι τέσσερις. Τι τέσσερα, τι πέντε. Τέσσερα. Τι τέσσερα. Τι πόσα. Έχει κάνει τόσο πρόλογο και τα πήγατε τέλεια. Πού τους έστειλες. Και βρισκόμαστε εδώ με τη δεύτερη μας ομάδα. Την ομάδα Θανάση Παπακοσταντίνου. Είστε έτοιμοι. Ναι. Ωραία. Αυτό που θα μας ενδιαφέρει είναι να περάσει το μηχανάκι μπροστά από τον Πέτρο. Εξαιρετικά. Είστε έτοιμοι. Ναι. Δόξα τον ύψιστο. Λοιπόν, ποιος είναι πιο πιθανό να μεθύσει σε ένα πάρτι. Ποιος είναι πιο πιθανό να ξυρίσει το κεφάλι του από βαρμάρα. Ποιος είναι πιο πιθανό να διευθύνει μια παράνομη επιχείρηση. Ποιος είναι πιο πιθανό να πλησιάσει και να φλερτάρει ένα άτομο σε ένα πάρτι. Κάνω μεγάλη προσπάθεια να μην σχολιάσω. Ποιος είναι πιο πιθανό να δραπετεύσει σε μια άλλη χώρα. Ποιος είναι πιο πιθανόν να κάνει one night stand. Μπράβο. Ποιος είναι πιο πιθανό να γίνει γκάγκστερ. Τους άγχωσα. Ποιος είναι πιο πιθανόν να φιλήσει κάποιον τυχαίο. Ποιος είναι πιο πιθανόν να βγει ραντεβού με πρώην ή φίλης του ή φίλου του. Είμαστε έτοιμοι! Λοιπόν, πόσες βρήκατε. Τέσσερις. Και πόσες βρήκαμε. Εφτά! Έχουμε καθαρό νικητή την ομάδα Θανάση Παπακοσταντίνου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Τα κατάφερα πάντως. Με όνομα Αργυρός βγαίνεις μόνιμα δεύτερος. Αλλιώς θα λεγόταν Χρυσός. Πάμε να μοιράσουμε το πεντάρικο. Θα τον κεράσεις το φίλο μου. Ε, ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Είμαστε έτοιμοι για το τρίτο μας παιχνίδι για σήμερα. Τι χρειαζόμαστε. Φρουτάκια. Πολύ απλό, έχουμε δύο ομάδες. Η πρώτη μας ομάδα είναι... Γιάννης. Μάνος. Βαγγέλης. Χάρης. Λοιπόν, ονόματα για τις ομάδες. Ποιο όνομα θα είστε εσείς. Άπαιχτη. Η άπαιχτη και οι... Winners. Winners και άπαιχτη. Ο καθένας μπαίνει πίσω από τον άλλο. Κάνουμε μία αλλαγή. Αυτός ο οποίος θα καταφέρει να βρει το συνδυασμό, παίρνει την νίκη ομάδα του. Στις τρεις νίκες, 50 ευρουλάκια εύκολα. Άπαιχτη και winners. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε σειρά. Θα ξανακάνω από μία αλλαγή, έτσι λίγο περιέργη. Πολύ αυστηρές. Είστε έτοιμοι για μία δυσόπιτη μάχη. Που θα έχει μόνο ένα νικητή. Πάνες δύο. Σωστά. Δύο. Αλλά μία ομάδα. Ομάδα. Γιατί με διορθώνουν όλοι σήμερα. Λοιπόν, τρία, δύο, ένα, πάμε. Κανένα σωστό. Ένα σωστό. Πιο γρήγορα, παιδιά. Πάμε. Κανένα σωστό, ένα σωστό. Πάμε. Δύο σωστά. Δύο σωστά. Ένα σωστό. Δύο σωστά. Ένα σωστό. Ένα. Ναι. Κανένα σωστό. Το βρήκανε 1-0. Έχουμε 1-0 για τους άπαιχτους. Και winners είναι losers για αυτή την πρώτη παιχνίδι. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Δύο σωστά. Δύο σωστά. Το βρήκανε. Σαργός και έχασες. 1-1. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό παιχνίδι που κόβει την ανάσα. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο γύρο. Άπαιχτη winners 1-1. Πάμε στη νίκη που θα φέρει το ψυχολογικό advantage. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Κανένα σωστό. Δύο σωστά. Κανένα σωστό. Δύο σωστά. Ένα σωστό. Έχουμε νικητή. Έχουμε το 2-1 για τους άπαιχτους. Για τους winners, συγγνώμη. Αλλά οι winners είναι άπαιχτοι. Κάναν την ανατροφή. Πρέπει να το φέρετε στο μέτρο που γίνεται στον γνωστικό. Ετοιμαζόμαστε να πάμε και στη Ρωσία για παιχνίδια. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Κανένα σωστό. Ένα σωστό. Κανένα σωστό.
Ένα σωστό. Δύο σωστά. Τρία σωστά. Το έχουμε. Το έχουμε. Βαρ. Δεν ξέρω γιατί έκανα έτσι. Έχουμε νικητές. Οι winners είναι winners. Κάναμε τη ρεμοντάδα. Κάναμε τη ρεμοντάδα. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Μοιάζει με σάλτσα. Η ανατροπή στα ισπανικά. Η ανατροπή στα ισπανικά. Λοιπόν, μιέδρα. Λοιπόν, πάμε. Έλατε ένα μέσα μου. Τι είπε. Έλατε ένα μέσα μου. Ξεκινήσατε πάρα πολύ δυνατά, αλλά η ανατροπή έγινε από τους winners. Το χάσαμε βέβαια λίγο στην αρχή, αλλά εντάξει, το βρήκαμε. Μπορώ να πω ότι δεν το βρήκατε στην αρχή, αλλά μετά το βρήκατε. Είναι πιο σύντομο. Ναι. Κάπου εδώ είχα τα λεφτά, στορκίζομαι. Κράτα αυτό. Μπήκε μέσα η παραγωγή. Λοιπόν, δεν μου δώσες ποτέ το πεντάρικο το άλλο. Στο έδωσα. Νο. Στο έδωσα. Νο. Στο έδωσα. Νο. Ναι. Και το έδωσα, ρε. Δεν σου δώσα ποτέ το πεντάρικο. Και ναι. Μόλις πίστευα ότι θα είναι τζάμπα όλο αυτό για μένα σήμερα. Η αξία του χρήματος στις μέρες μας είναι πολύ σημαντική. Και οι winners έχουν να πούνε ότι πού θα τα φάμε. Δεν ξέρουμε ακόμα, θα το σκεφτούμε. Έχεις κάποια άλλη δήλωση να κάνεις? Έχω να κάνω ότι όπως πήραμε την νίκη εδώ, πάμε για το 7ο. Αν εγκατέμισα σε ευρώ. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, 7ο αστέρι. Περάσαμε όμορφα. Φανταστικά, ήταν πολύ ωραία. Εγώ σου λέω να παζαρέψεις ότι χάσατε πίντες και να πάρετε τα 25. Αυτό έγινε, αλλά δεν το λέμε. Ένα, σκοτώθηκες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Μοιράσαμε γρήγορα τα λεφτάκια μας σε αυτό το υπέροχο παιχνίδι και τώρα θα πάμε στο επόμενο. Τι θα κάνουμε? Ό,τι μου έρθει στο κεφάλι. Θα μοιράσω γρήγορα τα τελευταία χρήματα που μένουν με διάφορα παιχνίδια που θα εφήτρω στο μυαλό μου στους επόμενους ανθρώπους που θα βρω. Γιατί έτσι γουστάρω. Είμαστε εδώ για να παίξουμε ακόμα ένα παιχνιδάκι και να μοιράσουμε χρήματα. Λοιπόν, θέλω να μου διαλέξετε ζώα, χώρες ή ονόματα. Τι? Ονόματα. Όχι. Ωραία, πες εσύ. Χώρες θα πω εγώ, γιατί αργείτε. Λοιπόν, είσαι η. Ιφηγένεια. Και. Φωτεινή. Η Ιφηγένεια επικολωνώ. Θα ξεκινήσει πρώτη. Λοιπόν, πείτε μου ένα γράμμα της αλφαβήτου. Αλφα. Λοιπόν, ξεκινάς χώρες από αλφα και συνεχίζεις. Όποια σταματήσει να βρίσκει χώρα, χάνει. Αλγερία. Άμστερνταμ. Η υπέροχη χώρη του Άμστερνταμ με πρωτεύουσα την Ολλανδία. Ναι. Λοιπόν, ξαναπάμε. Αλάσκα. Αμερική. Αγγλία. Αζερβαϊτζάν. Ωραίος. Σιαμόντρο. Α, ναι, Αλβανία, μπράβο. Τι, Αργεντινή. Αργεντινή, δεν το πιστεύω, το βρήκε. Ναι. Έδωσα από μία στον καθένα. Αυστρία. Αυστραλία. Ιταλία. Αφρική. Αφρική! Δεν είναι χώρα, βρε, είναι Ήπειρος. Μα, έλεος. Αν βρεις μία λέξη, παίρνεις 10 ευρώ. Αρμένια. Αρμένια είναι... Αρμένια. Δεν είναι καν χώρα, δεν είναι καν λέξη, ας πούμε. Είναι... Δεν είναι καν λέξη. Αραβία. Αίγυπτος. Το βρήκε! Άργησες. Και σου έδωσε και βοήθεια. Μην πας να την κλέψεις. 10 ευρώ, έχεις 10 ευρώ να μου δώσεις. Δεν έχω 10 ευρώ να σου δώσω. Έχασες! Όχι, είναι άλλο παιχνίδι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάω να κάνω 10 ευρώ και έρχομαι αμέσως να δώσω τα χρήματα. Α, βρήκαμε! Δεν περιμένω! Λοιπόν, πείτε μου ένα γράμμα. Δέλτα. Δέλτα. Πάμε τώρα να βρούμε ζώα από δέλτα. Ξεκινάμε. Μπορεί και να έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει λόγος. Δράκος. Ωραίος. Δεινόσαυρος. Δεντρογαλιά, φίδι. Μισό τώρα το έχω. Δηλητηριώδες φίδι. Τι κάνεις? Το δελφίνι! Ας το μαστιγώσουμε! Άλλο. Δέλτα. Του Νείλου. Δράκο, όχι. Τον είπε. Σύνηθες ζώο, το συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Κάθε μέρα. Και ενίοτες ελληνικές σειρές.
Αν προσπάθεις να με τρομάξεις, είσαι ανόητος. Δεν έχω φοβηθεί ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Ήταν καλό. Ήταν. Στη θάλασσα έχει τίποτα άλλο. Αν το βρεις, παίρνεις 10 ευρώ. Α, το έχω, το έχω. Το έχω, δράκαινα. Αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια. Ναι! Έχω βρει. Μπράβο. Όντως. Θα πάρει ο Πέτρος το δεκάρικο. Είναι φτηνό. Είναι φτηνό. Ένα. Όπως και να έχει όμως δεν πειράζει. Θα πάρει το δεκάρικο γιατί έχω δει τις επόμενες τρεις παίκτριες που έρχονται κατά μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πείτε με ένα γράμμα. Κάπα. Κάπα. Ονόματα ελληνικά από Κάπα. Κατερίνα. Κυριακή. Από Κάπα. Από Κάπα. Είναι δύσκολα κάποια. Εντάξει. Δεν τα σταντά συχνά. Κώστας. Μπράβο, δόξα τω Θεώ τον ύψιστο. Τώρα τι. Καλά τόση ώρα δεν μπορούσες να σκεφτείς που είχε ο άλλος πάει τον μπλόκο. Κωνσταντίνα. Το είπαμε. Αλλά να το πάρεις σωστό. Θα το πάρεις σωστό γιατί εσύ πρέπει να χάσεις. Κικί. Κικί. Κότσος. Ο Κότσος είναι παρατσούκλι. Ναι, και υποκοριστικό. Α, sorry. Πήγε να με πιάσει Κότσο, αλλά εγώ δεν μάσησα. Στάθης Ψάλτης. Εκπομπή. Στο ραδιόφωνο έβριζε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι 17 χρονών, δεν προλάβες καν τηλεόραση. Ο Νάτο τώρα. Ο Κυριάκος. Μπράβο! Oh. Αχ! 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 5, 4, 3, 2, 1, πέστη. Κούλα. Η Κούλα έδωσε 10 ευρώ. Κουλαριστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να μας πείτε ένα γράμμα. Ζήτα. Ζήτα. Χώρες από Ζήτα. Ζιμπάμπουε. Ζηλανδία. Η νέα. Πώς λέει τώρα. Σε πειράζω, πάμε. Να τους δώσω και πόλεις. Ναι. Και πόλεις και νησιά. Ωραία. Ξέρω εγώ. Και νησιά. Κάμε Χελώνες. Και νησιά. Χελώνες. Ελληνικά νησιά. Αρχίζει από Ζά και τελειώνει σε Κινθός. Ζάκινθος. Μπράβο. Μπράβο. Ζωνιανά. Ωραίος. Ο άλλος έβαλε και τα χωριά. Υπάρχει πολύ όπως ήταν. Άμα βρει άλλη μία, αυτός πρέπει το δεκάρι. Ξέρω εγώ να πω. Ναι. Ζαρός. Βέβαια. Σε κατακρεούργησε κριτικά. Ζωνιανά Ζαρός. Άσος. Ο κόσμος συνεχίζει και έρχεται και μας ζητάει να παίξει παιχνίδια. Δυστυχώς όμως για αυτή την εβδομάδα τελειώσαμε. Τα δώσαμε όλα. Οπότε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Με ακόμα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια, έτοιμοι να μοιράσουμε χρήματα και χαμόγελα. Όλα είναι δρόμος.